2,5 μήνες μετά την δήλωση εξαφάνισης ενός 67χρονου Χανιώτη από τους οικείους του, διαπιστώθηκε ότι σωρός που εκβράστηκε στις 11 Μαΐου στην παραλία του Γεροποτάμου στο Ρέθυμνο ανήκει στον άτυχο άντρα. Ήταν μέσα Απριλίου όταν ένας επιβάτης του επιβατηγού χηματαγωγού πλοίου Κίσαμος, που εκτελούσε το δρομολόγιο της γραμμής για Πειραιά, ανέφερε στο πλήρωμα την πτώση ενός ανθρώπου στη θάλασσα. Ο 67χρονος Χανιώτης είχε επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής από τη Σούδα για τον Πειραιά στις 13 Απριλίου. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, κατά δήλωση επιβάτη του πλοίου, ο άτυχος άνδρας έπεσε στη θάλασσα. Μετά τη μαρτυρία του επιβάτη, το πλοίο ακινητοποιήθηκε πρώτες πρωινές ώρες στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σίδρας και άρχισαν έρευνες του λιμενικού σώματος. Την επιχείρηση συντόνισε το ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, ενώ συμμετείχαν πλωτά του λιμενικού, ένα ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού, ελικόπτερο του λιμενικού σώματος και 5 παραπλέοντα πλοία. Στις 11 Μαΐου ένα δεύτερο θρίλερ εξελίσσεται σε παραλία του Γεροποτάμου Ρεθύμνου, όπου εντοπίστηκε ένα πτώμα σε προχωρημένη σύψη. Η διαλεύκανση της υπόθεσης ήρθε με την ανακοίνωση του λιμενικού σώματος. Αναγνωρίστηκε η σωρός κατόπιν ταυτοποίησης γενετικού υλικού. Πρόκειται για 67χρονο ημεδαπό, ο οποίος είχε πέσει από ένα επιβατηγό χηματαγωγό πλοίο στη θαλάσσια περιοχή 17 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά της Σίδρας στις 13 Απριλίου 2024 και έκτοτε αγνοούνταν. Πληροφορίες που δεν επιβεβαιώνονται αναφέρουν πως ο άτυχος άντρας είχε αφήσει σημείωμα στην καμπίνα του για τις προθέσεις του.